Παιδιά, έχει ανοίξει πολλά θέματα τώρα για να σημειωθούν μια στιγμή. Καταρχήν, βουλευτή του ΚΚΚ ήταν και πέρσι, νομίζω, που ήταν στο Λαζόπουλο. Είπε. Κάτσε, ρε, συγγνώμη, όχι πέρσι. Βάσει αυτόν που λέει. Γιατί άλλαξε ο Λάκης. Συγγνώμη, αλλά έλεγε ο Λάκης. Ο Λάκης τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι κάνει. Ούτω ή άλλω πάντα κάνει αντιπολίτευση και είναι λίγο συμπαθών στο ΣΥΡΙΖΑ πιο πολύ από ό,τι ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, υπονόησε ότι δεν λέει τα ίδια που έλεγε. Συγγνώμη, πέρσι η κυρία Γερασιμίδη. Δεν έχει πάει. Πέρσι πήγε. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει πάει από τότε που βγήκε βουλευτής. Όχι, κάνεις λάθος. Οι εκλογές γίναν πρώτα. Είναι ένα χρόνο η κυβέρνηση. Νομίζω πέρσι δεν πήγε. Πήγε πέρσι δύο φορές. Και βέβαια πήγε πέρσι. Απλώς τι σου λέει τώρα. Ό,τι σου λέει τώρα ότι εδώ έγινε μια οικονομική πρόταση με τον αδερφό του. Ήταν πολύ εις βάρος μου, δηλαδή ότι της έγινε μεγάλη μείωση και τώρα ανακάλυψε ότι είναι βουλευτής του ΚΚΕ. Έτσι, ας πάνε τα λεφτά στο κόμμα. Στο κόμμα να πάνε τα λεφτά. Εγώ τα λέω με την αντίστροφη σειρά, γιατί έτσι αποδεικνύει τη αλήθεια όμως. Ναι, από εγώ την κατάλαβα. Της έγινε πολύ μεγάλη μείωση, αλλά όπως σε όλο τον κόσμο γίνεται μεγάλη μείωση αυτή τη στιγμή. Όλοι οι Έλληνες έχουν μείωση. Έτσι, βέβαια, από έναν άνθρωπο που σημαίνει αυτήν κάνει λεφτά ο Λαζόπουλος. Ο Λαζόπουλος έχει φιλανθρωπικό ίδρυμα και το ξέρω. Να πω. Ο Λαζόπουλος, λοιπόν, μια στιγμή τώρα για να καταλάβει ο κόσμος. Πολύ. Ο Λαζόπουλος κάνει την παραγωγή της εκπομπής του μόνος του. Δηλαδή, παίρνει κάποια λεφτά από τον Αλφα, καλά λεφτά από ό,τι γνωρίζω, πολύ καλά λεφτά, και μοιράζει αυτός τα λεφτά. Δηλαδή, αυτός δίνει τα λεφτά στους ηθοποιούς που συμμετέχουν. Έχει το κλειδί, δηλαδή. Έχει το κλειδί, είναι παραγωγός. Τη έγινε η μείωση, αλλά δεν την κάλεσαν ούτως ή άλλως. Αλλά όπως και να είχε, δεν είναι, ας πούμε, καίγεται και πολύ, γιατί μετά. Ποιος καίγεται, ο Λαζόπουλος ή Γερασιμίδη? Η Γερασιμίδη, γιατί ούτως ή άλλως ως βουλευτής του ΚΚΕ, επειδή έχει αλλάξει τώρα με αυτά που λέει ο Λαζόπουλος, δεν θα ήταν και πρέπει να ήταν. Αυτή λοιπόν είναι μία εξήγηση. Η άλλη εξήγηση είναι η εξής. Είμαι βουλευτής του ΚΚΕ, αλλά μπαίνω στη διαδικασία να δεχτώ πρόταση. Συγγνώμη. Γιατί δηλαδή, δουλέψει η γυναίκα, τι να κάνει, τότε τι λέτε θα πει. Θα μπορούσε να πει. Λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο. Γεια σας, ποιος είναι? Είμαι ο αδερφός του Λαζόπουλου. Κύριε Κώστα Λαζόπουλου, επειδή είμαι βουλευτής του ΚΚΕ και επειδή ο αδερφός σας δεν μου αρέσει αυτά που λέει, δεν θέλω καθόλου πρόταση. Μα η γυναίκα δεν είπε ότι δεν ήθελε να δουλεύει. Τι είναι αυτά που λες, πού έχει τα λεφτά η γυναίκα? Δεν είναι μόνο να πούνε βουλευτή να πάει. Μα είπε ότι είμαι βουλευτής του ΚΚΕ και δεν συμφωνώ με αυτά που λέει. Γι' αυτό δεν ήθελα να δουλέψω. Ούτως ή άλλως. Γιατί πήγε στη διαδικασία συζήτησης τότε? Αυτό. Γιατί ήταν στην αρχή. Μετά. Ποια αρχή, βρε παιδί? Μετά. Παιδιά, δεν ακούτε. Πέρσι δεν ήταν βουλευτής του ΚΚΕ που συμμετείχε. Μετά είπε. Μετά. Δεν με κάλεσαν ούτως ή άλλως. Έγινε οικονομική πρόταση. Και τα λεφτά. Δεν ήταν καλή, αλλά είπαμε θα το κάνουμε. Είπα ναι, θα το κάνω. Δεν με κάλεσαν ούτως ή άλλως. Πέρασε όλη η χρονιά. Και ούτως ή άλλως δεν θα ήθελα να πάω τώρα ή καλά έκανα προς το τέλος και δεν πήγα. Τώρα, γιατί αυτά που λέει τώρα, ως βουλευτής του ΚΚΕ δεν μπορώ να τα δεχτώ και να είναι εκεί. Άρα πριν δηλαδή. Τα στελέχη του ΚΚΕ, συγγνώμη. Ακόμα χειρότερα. Τα στελέχη του ΚΚΕ, τα οποία είναι πολύ σκληροπυρηνικά, είτε είναι βουλευτές είτε είναι πρωτοκλασσάδα στελέχη, έχουν την ίδια πολιτική και την ίδια λογική και την ίδια τακτική. Αν την έφυγαν τα λόγια ως βουλευτή του ΚΚΕ, ας μην πήγαινε και πέρσι. Δεν καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή τώρα τι άλλαξε που έγινε βουλευτή. Όχι, άλλαξε ο Λαζόπουλος επί γυναίκα. Ο Λαζόπουλος είναι Λαζόπουλος. Εκείνη άλλαξε. Ο Λαζόπουλος ο ίδιος είναι. Απλώς μειώθηκα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι αν τα λεφτά δεν μειωνόντουσαν. Το πήγε. Και καλά θα έκανε η γυναίκα από πού να βρει τα λεφτά. Πες το ρε φίλε. Φίλε, είναι λίγα τα λεφτά. Πες το όμως. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Εγώ τώρα βάλω πολύ μεγάλη διαδραγούδη. Για τα λεφτά τα για τα λεφτά. Τα βάζω στα ρώσικα. Στα ρώσικα βάζω από τον Τζούμπα. Είναι καφές, έχει πάρα πολλά λεφτά η γυναίκα. Ποιος είπε ρε φέλη αυτό το πράγμα που λες τώρα. Ποιος είπε για τα λεφτά. Είναι η πιο μεγάλη διαφήμιση για να πάρει στο Λαζόπουλο. Και στο Λάκη που τόσο καιρό τη βοηθούσε. Σε μια δύσκολη επαγγελματικά περίοδο τη βοήθησε ο Λάκης. Εκεί που έχει φάει ψωμί λοιπόν δεν βγαίνει να πει κάτι. Άλλο αυτό. Τι άλλο αυτό. Δηλαδή αν του χώρου δεν με πάρετε εμένα. Αλλάξε το πάλε. Θα βγω να σα βρίζω. Λοιπόν, αυτό, γιατί άλλο, αυτό το ίδιο είναι ρε Θεούλα, ποιο είναι άλλο, αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Όταν μας έχεις τη δουλειά, ο Λάκης είναι καλός. Κρατήστε την κασέτα αυτή, παιδιά, γιατί του χρόνου δεν ξέρουμε. Μας τις λέει ο Λαλάς, ρε παιδιά. Κασέτα κρατήστε. Μπορώ να δώσω ένα καλημέρα σε ένα φίλο μου και αγαπημένο μου. Ωραίος. Τον Πέτρο το Φιλιππίδη.